Καλημερίζω ευθύς αμέσως και τον αντιπρόεδρο της ΕΣΥ, κύριο Μύρον Χιλετζάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στο ακροατέ. Λοιπόν, ένα σημαντικό θέμα ήταν μάλιστα πρωτοσέλιδο και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Χωρίς ΑΤΑΚ, τέλος οι επιδοτήσεις. Υποχρεωτική δήλωση για όλους τους αγρότες της Κρήτης. Τι είναι ο ΑΤΑΚ? Ο ΑΤΑΚ είναι ο κωδικός ταυτότητας του αγροτοτεμαχίου, ένας 13ψήφιος κωδικός, που αυτός ο κωδικός είναι υποχρεωτικός από 1η-1η του 2023 να μπει σε όλα τα αγροτεμάχια, είτε είναι μισθωμένα, είτε είναι ιδιόκτητα και είτε είναι και από κληρονομιά, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μία ασυλία όσο αφορά κάποιες εκκρεμότητες από κληρονομιές αποθανόντες που δεν ήταν υποχρεωτικό να μπει. Από 1η-1η του 2023 ο ΑΤΑΚ πρέπει να συμψηφίζει ακριβώς τα στρέμματα που είναι αναγραμμένα στο Ε9. Δηλαδή, αν έχουμε ένα αγροτεμάχιο στην Πιάνο, 5 στρέμματα, ένα λιόφυτο, πρέπει να είναι και 5 στρέμματα στην αεροφωτογραφία, με μία απόκριση 500 τετραγωνικών. Πάνω από τα 500 τετραγωνικά, χάνεται ο ΑΤΑΚ και βγαίνει το χωράφι εκτός επιδοτήσεων. Και όταν έχεις πάνω από 3 αγροτεμάχια που έχουν σύγκληση πάνω από 500 τετραγωνικά, τότε μπαίνεις σε ειδικό διοικητικό έλεγχο όλες σου. Όλη σου η ενίσχυση. Κύριε Χιλετζάκη, στάσου ένα λεπτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και βοήθησέ μας, γιατί μου φαίνεται ότι ο ΑΤΑΚ σε μπελάθες θα μας βάλει. Ποιος τον βάζει τον αριθμό αυτό? Είπατε ότι έχει 13 ψηφία. Η Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με το που δηλώσουμε ένα αγροτεμάχιο νέο, με ό,τι οι παραστατικά έγγραφα έχουμε, είτε αυτός είναι η χρησικτησία, είτε είναι από δοχή κληρονομιάς, είτε συμβόλαιο, είτε το κτηματολόγιο, και η χρησικτησία ισχύει μόνο για τα αγροτεμάχια της Κρήτης. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε χρησικτησία για αγροτεμάχια εκτός Κρήτης. Όταν έχουμε το τίτλο ιδιοκτησίας, δηλώνουμε στο Ε9 με το λογιστή μας το αγροτεμάχιό μας. Σε 4 εργάσιμες μέρες ανεβαίνει επίσημα στο σύστημα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, και όταν τυπώσουμε το Ε9 και το προσκομίσουμε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, τότε το κάθε αγροτεμάχιο συνοδεύεται με ένα 13ψήφιο αριθμό. Αυτός ο 13ψήφιος αριθμός είναι ο αριθμός ταυτότητας του αγροτεμαχίου. Και είναι... υπάρχει μια ιχνηλασιμότητα μέσα από τα 13 ψηφία που δεν τη γνωρίζουν πολλοί, ναι, που αυτή η ιχνηλασιμότητα έχει να κάνει με τον τίτλο κτήσης του αγροτεμαχίου. Πλέον μπαίνει και το κομμάτι του κτηματολογίου, αν είναι κτηματογραφημένο, αν είναι δασικό, και κάποια άλλα κομμάτια που έχουν... Μα μέχρι σήμερα, με βάση την κοινή λογική, από τη στιγμή που κάποιος δηλώνει το χωράφι του στο Ε9, από τη στιγμή που κάποιος ενεργοποιεί τα δικαιώματά του και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να έχει ή τα στοιχεία του μέσα να περιλαμβάνουν αυτό τον 13ψήφιο αριθμό, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, απλώς εδώ κοιτάμε τώρα να μαζέψουμε τη λέξη περίπου. Αν δείτε παλιά συμβόλαια ή αποδοχές κληρονομιάς, λέγανε περίπου 5 στρέμματα, περίπου 6 στρέμματα. Η λέξη περίπου πάει να μαζευτεί τώρα με μία σύγκληση των 500 τετραγωνικών. Αν τώρα το αγροτεμάχιο το δικό μας είναι 6 στρέμματα, ενώ το δηλώνουμε στο Ε9 5, το βγάζει εκτός. Πρέπει να κάνουμε διορθωτικό Ε9, για να είναι όπως είναι τα αγροτεμάχια μας στη δήλωση ΟΣΔΕ, η ίδια χαρτογραφική έκταση πρέπει να είναι και στο Ε9. Εγώ τώρα αυτά δεν τα καταλαβαίνω, και να σας πω γιατί. Γιατί μας βάλανε και σε μια διαδικασία που λέει πάμε σε μια κτηματογράφηση, και από τη στιγμή που κάνουμε την κτηματογράφηση περιμένεις ότι υπάρχουν νέα δεδομένα, και αν μέσα από την κτηματογράφηση βρίσκανε ότι κάτι γινόταν λάθος και σου ζητούσανε να το διορθώσεις διαφορετικά, τοπογραφικό, και σήμερα έρχονται και στο ξαναζητάνε, δηλαδή υπάρχει ένα μπέρδεμα. Εγώ τι να κάνω τελικά? Κυρία Δουλγεράκη, η ερώτηση που μου κάνατε είναι η ερώτηση που κάνουν συνήθως όλοι οι παραγωγοί, οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν μετρήσουμε, εμπλέκονται πάνω από 5 υπουργεία στο κομμάτι του περιουσιολογίου που λέγεται αγροτική γη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
ο Αναρτίδας Κούστα, ο Αναρτίδας Κούστα, καλλιεργητικά και μη καλλιεργητικά. Έχουμε το Υπουργείο Εσωτερικών που αναρτεί τα δικά του περιουσιολόγια όσο αφορά τις κοινοτικές εκτάσεις, τις δημοτικές εκτάσεις. Έχουμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που κάνει τους διασταυρωτικούς ελέγχους βάσει της δήλωσης που κάνουμε σαν παραγωγή με το Ε9. Δυστυχώς εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία που όλα αυτά τα υπουργεία και η γεωγραφική υπηρεσία μαζί με το στρατό. Δυστυχώς όλα αυτά τα υπουργεία. Ναι, αλλά εγώ απάντηση δεν πήρα, δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ σας λέω ότι έχω το Ε9, έχω κάνει την κτηματογράφηση, σας το κάνω προσωπικό. Έχω κάνει τις διορθώσεις. Να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Χιλετζάκη, γιατί βρίσκεται σε κίνηση. Είναι στην Αθήνα. Κατευθύνεται προς το Υπουργείο Γεωργίας, όπου υπάρχει η Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπάρχει μία συνάντηση σήμερα και εξαιτίας αυτής της συνάντησης, ένα συμβούλιο, κάτι τέτοιο, βρίσκεται πάνω στην Αθήνα. Αλλά εγώ θέλω να πάρω απάντηση. Και το κάνω προσωπικό για να το καταλαβαίνουμε όλοι μας και εφόσον καταφέρουμε βέβαια να επικοινωνήσουμε μαζί του. Λέω λοιπόν κύριε Χιλετζάκη το εξής. Εγώ το κάνω προσωπικό έτσι απλά για να το καταλάβουμε όλοι μας. Εγώ είχα κάποια λάθη ή δεν είχα λάθη, αλλά εγώ πήγα στην κτηματογράφηση. Εγώ είμαι εντάξει με την Ένωση. Εγώ κάνω με την ενεργοποίηση. Εγώ κάνω το Ε9. Σήμερα, εάν δεν εγώ διαθέτω αυτό τον 13ψήφιο αριθμό και μου λέτε ότι παζαρεύεται το κομμάτι της ενίσχυσης. Πού πάω, πρωτίστως πού πάω, σε ποιον απευθύνομαι? Πρέπει να έρθετε στην Ένωση να κάνετε την ενεργοποίηση, να δούμε την ακριβή έκταση του αγροτοτεμαχίου και μετά να κάνουμε την τροποποιητική μέσω του λογιστή σας. Ακούστε όμως να δείτε με το ΑΤΑΚ. Ο ΑΤΑΚ μπήκε στη ζωή μας το 2016. Μπήκε προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά. Όλη η διοικητική ελέγχη που γινόταν κάθε χρόνο, ο ΠΚΠ κάνει ένα έλεγχο της τάξης του 10% από τους παραγωγούς που ενεργοποιούν τα δικαιώματα. Δηλαδή κάθε χρόνο ο ΠΚΠ ελέγχει περίπου 70.000 αφημοί από τα 680.000 αφημοί που ενεργοποιούν τα δικαιώματά τους. Όσοι πέφτανε στον έλεγχο αυτό και δεν συμψήφιζε το Ε9 μαζί με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, μας ζητούσανε να κάνουμε τροποποιητικές και μέσα από μια διοικητική πράξη το διορθώναμε. Τώρα από 1η-1η το 23 αυτό είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Για να προστατεύσουμε τους παραγωγούς λέμε το εξής. Όταν θα έρθουν να κάνουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Θεού θέλοντος από το καινούργιο έτος και μετά θα έρθουν, θα δούνε τα αγροτεμάχια τους. Και εμείς ήδη έχει εκπαιδευτεί το δικό μας προσωπικό της Ένωσης Ηρακλείου και στα υποκαταστήματα αλλά και κεντρικά που θα μπορεί να κάνει τη σύγκριση του Ε9 με το αγροτοτεμαχίου και την οριοθέτησή του για να έχουμε ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά και ωραία. Τα ίδια μέτρα. Πήρα την απάντηση. Πρέπει λοιπόν να έρθουμε στην Ένωση. Στην Ένωση ενεργοποιώντας ή στις κατατόπου ενώσεις, τέλος πάντων όπου πάει ο καθένας, αλλά με τον πλέον επίσημο τρόπο, κάνοντας την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του, εκεί εάν υπάρχει διαφορά, γιατί πρέπει να φύγουμε όπως είπατε από την αρχή κατά την περίπου προσέγγιση έκταση που διοθέτει ο καθένας από εμάς, δηλαδή παίρνει επιδότηση γιατί μπορεί να έχει δηλώσει χωράφια και στον Όλυμπο, αυτό θέλετε να μου πείτε κύριε Χιλετζάκη, ότι αυτά από 1η-1η-23 έτσι όπως δίνεται η εντολή θέλουν να είναι όλα καθαρά. Εσείς από την Ένωση μετά σε συνεργασία με τον λογιστή θα γίνει και τον κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να είμαι εγώ ο καθένας από εμάς θα γίνει και η τροποποιητική. Αυτό μου λέτε? Αυτό και ωραία. Δώσατε και μια καλή πάσα τώρα κυρία Δουλγεράκη. Ήδη ο ΠΚΠ έχει ανοίξει το σύστημά του που από τις 24 του μήνα μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου όσοι έχουν χωράφια στον Όλυμπο που είπατε, δηλαδή εκτός Κρήτης, θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά ιδιοκτησίας έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν την ενιαία ενίσχυση για το έτος 2022 γιατί προκαταβολή το 22 δεν πήραν τον Οκτώβριο. Για τα εκτός Κρήτης ή για τα εκτός περιφερειακής Για τα εκτός Κρήτης σε συγκεκριμένες περιοχές που γίνεται κάποιος τηλεπισκοπικός έλεγχος, ζητάει
τίτλους ιδιοκτησίας για ό,τι χωράφια είναι αυτά. Είτε ένα στρέμμα είναι, είτε 100 στρέμματα είναι. Τίτλοι ιδιοκτησίας για να έρθει η επιδότηση του χρόνου. Αυτό λέτε. Όχι, αυτή η παραγωγή δεν πήραν επιδότηση τον Οκτώβριο του 2022, ναι. Όπως πήραμε όλοι εμείς την προκαταβολή. Ναι. Για να πάρουν την εγκαθάριση τώρα το Δεκέμβριο, ναι. Θα πρέπει να προσκομίσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.